Επιλέξαμε να εργαστούμε πάνω στις ποιότητες της έκτης ακτίνας. Την ανώτερη όψη της, την αφοσίωση. Και την κατώτερη, το φανατισμό. Η έκτη ακτίνα είναι η ακτίνα του αφηρημένου ιδεαλισμού, που εκδηλώνεται ως πίστη και ως αφοσίωση σε κάποια ιδέα ή σε κάποιο υποκείμενο ή σε κάποιο αντικείμενο. Η ανώτερη θετική της έκφραση, της έκτης ακτίνας, διέπεται από τον Ποσειδώνα, γνωστό ως Θεό των υδάτων και Θεό των εθέρων. Η αλλαγή της ποιότητας των εθέρων του ύδατος, του αστρικού πεδίου δηλαδή, μετουσιώνει, ανυψώνει το συναίσθημα σε αγάπη και την επιθυμία σε έφεση. Μέσω αυτού, όλες οι ανθρώπινες ιδιότητες προσανατολίζονται και αφιερώνονται στη ψυχή. Έτσι ο άνθρωπος διατηρείται σε επαφή με την ψυχή και παρά τις οποιοσδήποτε προβληματικές εξωτερικές συνθήκες, παραμένει σε ήρεμη ψυχική εγρήγορση και διάβγεια. Η δράση των υδάτων εθέρων της ψυχής είναι αυτές που διατηρούν την ανώτερη θετική ομοιόσταση στις εσωτερικές μας συνθήκες. Η κατώτερη, αρνητική έκφραση της έκτης ακτίνας αναφέρεται στον Άρη, γνωστό ως Θεό των εντάσεων, των παθών, του αίματος και του πολέμου. Η ένταση ανάβει τα αίματα. Οι άνθρωποι γίνονται θερμοκέφαλοι, χάνουν την αμεροληψία τους, οδηγούνται στη σύγκρουση, στο φανατισμό, στη μυσαλλοδοξία. Η αλλαγή της ποιότητας των εθέρων του αίματος, του φυσικού πεδίου δηλαδή, υποβιβάζει, χαμηλώνει το συναίσθημα σε μίσος και την επιθυμία σε κυριαρχία μέσω της αρπαγής και της βίας. Εξ αυτού, όλες οι ανθρώπινες ιδιότητες προσανατολίζονται στην προσωπικότητα και αφιερώνονται στις εξουσιαστικές ποιότητες. Έτσι ο άνθρωπος χάνει την επαφή με την ψυχή και παρά τις οποιασδήποτε ψυχικές εσωτερικές κρούσεις παραμένει σε ανταγωνιστική εγρήγορση και ακονίζει τα επιθετικά του νύχια ελκόμενος από τα τύμπανα του πολέμου. Οι δράσεις των αιμάτινων υδάτινων εθέρων της προσωπικότητας είναι αυτές που διατηρούν προβληματική ομοιόσταση στις εσωτερικές και εξωτερικές μας συνθήκες. Η έκτη ακτίνα ήταν κυρίαρχη στην ανθρωπότητα στη διάρκεια των περασμένων 2.000 ετών. Μόλις τώρα είναι στη διαδικασία αποχώρησης και για ένα διάστημα συνυπάρχει με την 7η ακτίνα της τάξης και της οργάνωσης, η οποία θα κυριαρχήσει για τα επόμενα 2.000 έτη. Το βασικό αποτέλεσμα της δραστηριότητάς της είναι ότι εκπαίδευσε την ανθρωπότητα στην τέχνη της αναγνώρισης των ιδανικών. Ιδέες, ιδανικά, ιδεαλισμοί. Οι ιδέες προωθούνται από το πεδίο των ψυχών στο νοητικό πεδίο της ανθρωπότητας. Εμπεριέχουν εκείνες τις απελευθερωτικές δυνάμεις με τις οποίες οι ανθρώπινες ψυχές μπορούν να δραστηριοποιηθούν για να ελευθερωθούν από την ταύτισή τους με την ύλη και από τις γήινες προβληματικές συνθήκες. Τα ιδανικά είναι αντανακλάσεις των ιδεών. Φέρουν τις αντανακλάσεις των απελευθερωτικών δυνάμεων στο κατώτερο νοητικό πεδίο. Έτσι οι ιδέες φτάνουν στην ανθρώπινη νόηση και οι άνθρωποι χάρη στα ιδανικά, ελεγχόμενοι από εκείνο το ψυχανέμισμα που προλαβαίνει να χαραχτεί μέσα τους και να το νιώσουν. Εξιδανικεύουν τα συναισθήματά τους, τα προσφυλή τους πρόσωπα
ή και αποκτήματα έρχονται ενεκτικά και θυσιάζονται για 7. Η αντιστροφή της ιδέας οδηγεί σε πλάνη και η πλάνη λύνεται μόνο με το φως της ψυχής που αποκαθιστά την αλήθεια. Οι ιδεαλισμοί αντιπροσωπεύουν ό,τι μένει από τα ιδανικά, καθώς αυτά προσπαθούν να γιωθούν στο αστρικό πεδίο. Είναι χρήσιμοι γιατί φτάνουν σε όλους εκείνους που είναι στο αστρικό εγκλωβισμένοι. Αυτοί κινητοποιούνται από το αντιφέγγισμα των ιδεαλισμών στα νερά, βρίσκοντας έτσι μια αναφορά που θα τους ασκήσει έλξη, ένα καινούριο προσανατολισμό. Η διαστράβλωση της ιδέας στο αστρικό πεδίο οδηγεί σε θυμαπάτες και οι θυμαπάτες διαλύονται μόνο από το φως του νου που αποκαθιστά την αλήθεια στην εικόνα. Το κύριο έργο των διδασκάλων που εργάζονται με την έκτη ακτίνα είναι να εκμεταλλευτούν την αναπτυγμένη τάση της ανθρωπότητας να αναγνωρίζει ιδέες και, αποφεύγοντας τους κοπέλους της επιπόλαιης επιθυμίας και τους επικίνδυνους υφάλους του φανατισμού, να εκπαιδεύσουν τους παγκόσμιους διανοητές να επιθυμούν τόσο έντονα το καλό, το αληθινό και το ωραίο, ώστε οι ιδέες να μεατοπιστούν από το πεδίο του αφηρημένου νου, να ντυθούν όμορφα στο αστρικό πεδίο και να υλοποιηθούν ορθά στο φυσικό πεδίο. Αυτοί οι διδάσκαλοι και οι μαθητές τους εργάζονται συνειδητά με το στοιχείο της επιθυμίας στον άνθρωπο. Η τεχνική τους βασίζεται στην ορθή κατανόηση της αντίδρασης των διαφόρων τμήματων της ανθρωπότητας στις κρούσεις τους. Εργάζονται επιστημονικά με την ορθή εφέλκυση της έφεσης των διανοητών. Η μελέτη της επιστήμης της τηλεπάθειας θα μας βοηθούσε να κατανοήσουμε τις διαδικασίες αυτές. Ποιους κινδύνους μπορεί να ενέχει η εργασία με την έκτη ακτίνα για ανθρώπους που έχουν προσωπικότητα ή κάποιο σώμα της προσωπικότητάς τους στην έκτη ακτίνα? Είναι συχνά πολύ μονομερείς και πολύ γεμάτη από προσωπική επιθυμία, έτσι ώστε όταν βρεθούν υπό την επιρροή της έκτης ακτίνας, είναι πολύ εύκολο αντί για αφοσίωση να επιδείξουν φανατισμό. Αφοσίωση είναι προσήλωση σε κάτι ή κάποιον για τον οποίο αισθανόμαστε θαυμασμό, έλξη, αγάπη, σεβασμό. Αφοσιωνόμαστε σε αυτό ή αυτόν επειδή πιστεύουμε ότι εκδηλώνει αξία ή σχεδόν αποκλειστική ενασχόλησή μας μαζί του. Μας προάγει εξελικτικά, μας κάνει ψυχικά ή και υλικά καλύτερους. Φανατισμός είναι η τυφλή, απόλυτη προσήλωση σε ένα πρόσωπο ή στη διαστρέβλωση μιας ιδέας, μιας πίστης ή σε ένα πρόσωπο με τρόπο ώστε η φωνή της ψυχής μας να μην εισακούγεται από το νου μας, με αποτέλεσμα ο νους μας να κλειδώνει αρνούμενος κάθε γνώση, κάθε διαφωτιστική κριτική και το συναίσθημά μας να διακατέχεται από αντιπάθεια, επίκριση ή και μίσος για όποιον πιστεύει το αντίθετο. Η μυσαλλοδοξία και η χωριστικότητα είναι τα βασικά γνωρίσματα κάθε φανατικού ανθρώπου, ανεξαρτήτως αν το υποκείμενο της προσκόλλησής του είναι πρόσωπο, ομάδα, θρησκεία ή ιδεολογία. Ο φανατικός βλέπει πάντα τα πράγματα ή άσπρα ή μαύρα, χωρίς να αντιλαμβάνεται καμιά ενδιάμεση απόχρωση. Η δική του άποψη είναι η μόνη σωστή και κάθε διαφορετική είναι εξ αρχής εσφαλμένη. Πάντα ο φανατικός έχει δίκιο και πάντα ενεργεί σωστά. Ό,τι πρεσβεύει πρέπει να γίνεται αποδεκτό, ως η μοναδική αλήθεια. Γι' αυτό όταν μιλάει πιστεύει ότι το κάνει για να διαφωτίσει τους άλλους, για να τους φέρει στο σωστό δρόμο. Ενώ όταν οι άλλοι μιλούν, τους αγνοεί, κλείνει τα αυτιά του και συνεχίζει με το δικό του,
το ίδιο πάντα τροπάριο, χωρίς καμιά παραλλαγή. Δεν ενδιαφέρεται να ακούσει καμία άποψη που δεν ταυτίζεται με τη δική του. Είναι άκαμπτος και ανένδοτος. Ο φανατικός δεν διακρίνει ανάμεσα σε ιδέες και πρόσωπα. Όποιος διαφωνεί μαζί του, απορρίπτεται και ως πρόσωπο, επειδή σύμφωνα με την διαστρεβλωμένη λογική του, ο ίδιος δεν μπορεί να έχει τίποτα κοινό με όποιον δεν συμμερίζεται τις πεπιθήσεις του. Ο οποίος άλλος, ως οντότητα, δεν μπορεί να είναι άξιος της αγάπης ή του σεβασμού του ως οντότητα. Ο φανατικός επιζητά πάντα να επιβάλλει την άποψή του. Δεν αρκείται να γνωρίζει την αλήθεια. Θέλει και όλοι οι άλλοι να την παραδεχθούν. Και επειδή δεν μπορεί να κάνει διάλογο, αναλώνεται στη διακηρύξη των θέσεών του και πολεμικές εναντίον των άλλων, ιδεών και προσώπων αδιακρίτως. Γι' αυτό πολλές φορές αντί να εστιάσει στα επιχειρήματα όσο διαφωνούν μαζί του, ασχολείται με εκείνους και τη ζωή τους. Του αρέσει να διεξάγει πολέμους χωρίς έλεος στο όνομα της δικής του αλήθειας. Όλα σε μια υπερβολή, ανακατεμένα, αληθινά και φανταστικά, υποκειμενικά και αντικειμενικά, χωρίς καμία διάκριση, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, θεμητό ή αθέμητο, αφού για αυτόν ο σκοπός, υποκείμενο της προσκόλλησής του, αγιάζει τα μέσα. Είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο που είναι φανατικός οπαδός ενός ατόμου, μιας ομάδας, μιας θρησκείας ή μιας ιδεολογίας, να απελευθερωθεί από την επίδρασή τους, επειδή η ενέργεια του φανατισμού συντηρεί και θρέφει το πρόβλημα. Ένα τέτοιο άτομο θα πρέπει πρώτα να αντιληφθεί ότι ο φανατισμός τον απομονώνει από τους συνανθρώπους του και τον κάνει σκληρό και αδιάλακτο. Ο φανατικός είναι συνεχώς απασχολημένος με τον εαυτό του, με το έργο του, τη θυσία του, το χρέος του, τις ιδέες του και τις δραστηριότητές του και δεν βλέπει τη μεγάλη εικόνα της ενότητας του όλου. Και ενώ μπορεί στην αρχή τα κίνητρά του να ήταν αγαθά, να ήθελε να προσφέρει, να υπηρετήσει κλπ. Τελικά όμως βρίσκεται εγκλωβισμένος σε μια θυμική αυταπάτη που τον κάνει να ενεργεί ενάντια στο καλό και το αγαθό. Πώς? Όταν παραμερίζει κάθε κριτική σκέψη και χάνει κάθε αίσθηση της διευρυμένης ενότητας που διακατέχει το όλον. Τότε η νοητική και αισθητική του φύση υποσκάπτονται διαβρωτικά και σταδιακά γλιστρούν στη μονομέρεια και το φανατισμό των προβληματικών προθέσεων που τον κυριαρχούν, καταδυναστεύοντάς τον. Αν το αντιληφθεί αυτό και θελήσει να εργαστεί προς την σωστή κατεύθυνση, τότε θα γνωρίσει ότι αυτή η τάση του για προσκόλληση, όταν συνδυάζεται με τον ορθό πνευματικό προσανατολισμό, μπορεί να είναι ένα μεγάλο προσόν, καθώς αυτή θα του επιτρέψει να αφοσιωθεί στο έργο της αγάπης. Εργαζόμενος με σκοπό να αποτινάξει τις προβληματικές του γραμμές, θα φτάσει να αναγνωρίσει ότι η αγάπη και η νοημοσύνη ως δύο ενεργές πνευματικές αρχές, συνδυαζόμενες, οριοθετούν την αφοσίωση ώστε να μην εξελίσσεται σε φανατισμό. Πώς? Εκπαιδεύοντας τα άτομα στις καρδιακές ποιότητες της απόσπασης και της απάθειας. Όμως, για ποια αγάπη μιλάμε? Δεν είναι η συναισθηματική αγάπη της προσωπικότητας που εστιάζει με πάθος σε πρόσωπα και πράγματα. Είναι η αγάπη της καρδιάς που κατανοεί, που διαθέτει κριτικό νου και αγαπά σταθερά, υποστηρίζει κάθε θετική προσπάθεια. Αυτή η καρδιακή αγάπη μοιράζει την αγάπη της ψυχής παρά τα λάθη που βλέπει να διαπράττουν οι προσωπικότητες γύρω της. Η αληθινή αγάπη είναι ενωτική. Είναι περιεκτική γιατί αγκαλιάζει και συμπεριλαμβάνει. Έχετε από την ψυχή,
και γι' αυτό δεν αποδέχεται αποκλεισμούς και εξαιρέσεις. Η αληθινή αγάπη είναι ελευθερία. Ο Χριστός δίδαξε το «Όσις θέλει, ο πίσω μου έλθειν», όποιος θέλει. Η αληθινή αγάπη είναι ασύμβατη με κάθε επιβολή είτε από μας είτε προς εμάς. Σέβεται τον συνάνθρωπο και τις απόψεις του στην κάθε εξελικτική του στιγμή. Κατανοεί τη διαφορετικότητα και δέχεται τη διαφωνία. Ως ψυχή που αγαπά είναι συνδεδεμένη με όλα τα μέλη μιας ενιαίας ανθρωπότητας χωρίς εμπάθειες, χωρίς συναισθηματικές ταραχές. Η αληθινή αγάπη μπορεί να διαφωνεί παραμένοντας σε επαφή και αφοσίωση στο έργο της ψυχής. Και η νοημοσύνη, ως κριτικός νους, αυτό που μας δίνει την ικανότητα της διάκρισης και φωτίζει εκείνη τις θυμαπάτες που σκοτίζουν την αλήθεια. Ο ανοιχτός και γρήγορος νους είναι αυτό που μας δίνει την ευελιξία και να χαιρόμαστε αυτό που σήμερα βιώνουμε, όσο και αν απέχει από το δανεικό μας, και να περιμερίζουμε εύκολα κάθε προκατάληψη και κρυσταλλωμένη ιδέα για να αποδεχθούμε ένα νέο, αληθινότερο όραμα. Όμως, νοημοσύνη χωρίς αγάπη δεν αρκεί, καθώς εδώ κρύβεται η παγίδα της αλαζονίας του ηδήμονα, του ειδικού που νομίζει ότι όλα τα ξέρει και όλα τα γνωρίζει, ξεχνώντας ότι η αλήθεια συγκαλύπτεται από τους περιορισμούς του νοητικού μας εξοπλισμού, ξεχνώντας ότι το όραμα δεν αγγίζει παρά μια εξωτερική πτυχή του μυστηρίου που είναι η πραγματικότητα. Ο διδάσκαλος Τιβετάνος στο βιβλίο «Γοητεία, ένα παγκόσμιο πρόβλημα» μας αποκαλύπτει ότι αυτό που τελικά μας απελευθερώνει από τις θυμαπάτες είναι το συγχωνευμένο τριπλό φως της ψυχικά ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Πώς αυτό παράγεται? Από τη συνειδητή σύνθεση του διευθύνοντος φωτός της ψυχής, του διακρίνοντος φωτός του νου και του νοήμονος φωτός της ύλης του εγκεφάλου. Όπως το φως του ήλιου εξαφανίζει κάθε τεχνητό φως, έτσι και το τριπλό αυτό φως εξαφανίζει το φως των ψεύτικων μορφών του φυσικού, αισθαντικού και νοητικού πεδίου. Απαιτείται λοιπόν αγάπη και νοημοσύνη σε σύνθεση για την εξάλληψη του φανατισμού. Η αγαπώσα νοημοσύνη, δηλαδή η νοημοσύνη που διαθέτει την ικανότητα να εκδηλώνει αγάπη, δρά ως ανατρεπτικός παράγοντας, γιατί επιτρέπει στην ανώτερη όψη των ενεργειών της έκτης ακτίνας να εκφραστούν και να μετατρέψουν την επιθυμία σε έφεση και την προσκόλληση σε πρόσωπα ή ιδέες σε ένσοφη, έλογη αφοσίωση στο έργο της ψυχής. Γι' αυτό ο διδάσκαλος Τιβετανός, σε μια από τις επιστολές του προς έναν μαθητή, που είχε προσωπικότητα έκτης ακτίνας, του ζητά να στοχαστεί για ένα έτος επάνω σε 12 αρετές που ενδυναμώνουν κάθε κατανοούσα καρδιά. Στην αρετή της ομαδικής αγάπης, στην αρετή της ταπεινότητας της προσωπικότητας, στην αρετή της υπηρεσίας προς την ψυχή, στην αρετή της υπομονής ως χαρακτηριστικό της ψυχής, στην αρετή της ζωής ως εκδήλωση της αγάπης, στην αρετή της εκδηλωμένης δραστηριότητας ως έκφραση της αγάπης, στην αρετή της ανεκτικότητας ως έκφραση της κατανόησης, στην αρετή της ταύτισης με τον άλλον, στην αρετή της συμπόνιας, στην αρετή της συμπάθειας ως επακόλουθο της γνώσης, στην αρετή της σοφίας
ως καρπό της αγάπης και στην αρετή της θυσίας ως η προσφορά προς τους άλλους. Ας στοχαστούμε κι εμείς επάνω σε αυτές, επιζητώντας εκείνο το άνοιγμα καρδιάς που φέρνει τη διάλυση κάθε φανατικής προσκόλλησης που μπορεί ίσως να διαθέτουμε ως προσωπικότητες. Ας υιοθετήσουμε το αρχαίο μάντρα μου που λέει «Αφιερώνομαι στην ατραπό της αγάπης. Ζητώ από την ψυχή μου, εγώ, το πνεύμα στη μορφή, να δρώ σαν αγωγό συμπόνιας και σαν όργανο αγάπης, όσο του γνωρίσω ότι είμαι η ίδια η αγάπη. Είμαι αυτή η αγάπη. Υπηρετώ με αγνή πρόθεση. Αυτή η αγάπη και ο ζήλος που βρίσκεται μέσα μου πρέπει να τρέφει την έφεση των συνανθρώπων. Σε αυτό, με πλήρη γνώση, αφιερώνομαι». Η ανάπτυξη μέσα μας και σε μέσα ολόκληρη την ανθρωπότητα της κατανοούσας αγάπης και της αγαπώσας νοημοσύνης έρχεται από την εφαρμογή στην καθημερινότητά μας του αποκαλυπτικού φωτός στο δρόμο της εμπειρίας. Είναι η ψυχή και οι ψυχές που φωτίζουν το δύσβατο αυτό δρόμο, ώστε οι θυμαπάτες να ξεσκεπαστούν και οι προβληματικές συνδέσεις να ακυρωθούν. Η αγάπη είναι αυτή που μας επιτρέπει να σταθούμε ψηλά, ως ψυχές, πάνω από τις αγγελώσεις των σωμάτων της προσωπικότητας και να πορευτούμε με αφιερωμένη θέληση στο δρόμο της ενότητας των ψυχών, που είναι ο δρόμος της αγάπης σοφίας. Για να το καταφέρουμε, επικαλούμαστε τις ενέργειες αγάπης, νοημοσύνης και θέλησης της έκτης ακτίνας. Επικαλούμαστε το διδάσκαλο Ιησού. Ζητάμε τη βοήθειά Του. Ζητάμε να μας ενισχύσει με το φως της αγάπης Του. Ζητάμε να μας βοηθήσει να αναδείξουμε μέσα μας τις ανώτερες ποιότητες της έκτης ακτίνας. Επιλέγουμε να εργαστούμε για την διάλυση της θυμαπάτης, της τυφλής προσκόλλησης σε πρόσωπα και ιδανικά, της αιμονής και του φανατισμού, εργαζόμενοι με τις ενέργειες της έκτης ακτίνας για την ενίσχυση της αφοσίωσης στο έργο της ψυχής. Στο διαλογισμό που ακολουθεί, ερχόμαστε σε συνειδητή επαφή με τις ενέργειες της έκτης ακτίνας του αφηρημένου ιδεαλισμού που εκδηλώνεται ως πίστη και αφοσίωση, ετούμενη τη διάλυση κάθε προσκόλληση σε ιδεολειψίες, κάθε εγκλωβισμού σε φανατισμό και μυσαλλοδοξία, ετούμενη την ανάδειξη της αρετής της αφοσίωσης στο έργο της ψυχής, όπως ο ίδιος ο διδάσκαλος Ιησούς και όλοι οι διδάσκαλοι μας δίδαξαν έμπρακτα με το παράδειγμά τους. Το δίκτυο τριγώνων, στο οποίο συμμετέχουν τα τρίγωνα των ατομικών μας καναλιών, συνδέεται για την παρούσα εργασία με το δίκτυο τριγώνων της έκτης ακτίνας του διδασκάλου Ιησού. Έτσι, το δυναμικό του τριγώνου μας και οι ατομικοί μας φορείς συντονίζονται με τις αρετές ποιότητες της αγάπης Του. Τις επικαλούμαστε και τις εφελκύουμε. Τις γιώνουμε μέσα μας. Ας βιώσουμε την ενεργειακή διαδικασία που ξεκινά από την ατομική μας ενδοσκόπηση και κάθαρση. Χαλαρώνουμε. Ηρεμούμε. Ανοιγόμαστε στις θείες διαδικασίες, στις ιερές ανταλλαγές.
Είμαστε μέσα στα ατομικά μας κανάλια, μέσα στο κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας, μέσα στις ιερές ενέργειες της Αναστάσεως. Εργαζόμαστε για την πλανητική υπηρεσία τριγώνου. Οργανώνουμε τα ατομικά μας κανάλια. Ένας εθερικός, διάφανος κύλινδρος γύρω από το φυσικό μας σώμα. Τα τυχώματα των καναλιών μας πολύ ψηλά και πολύ βαθιά. Από το 7ο ενεργειακό μας κέντρο, πάνω από το κεφάλι, η χρυσή μας κεραία φτάνει πολύ ψηλά και ακυροβολεί στην καρδιά του ήλιου, εκεί, στον Ιερό Βορρά. Η χρυσή μας κεραία, από το 7ο ενεργειακό μας κέντρο, μέσα το κεφάλι μας, συνεχίζει σαν χρυσός άξονας. Κατέρχεται παράλληλα με τη σποδηλική μας στήλη και φτάνει μέχρι τα πέλματα των ποδιών. Από τα πέλματα των ποδιών, συνεχίζει σαν χρυσές ρίζες, μέχρι πολύ βαθιά, στον ιερό μας νότο. Οι χρυσές μας ρίζες ακυροβολούν μέσα στο δίκτυο ριζών της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Οι σφαίρες των φορέων μας ομόκεντρες, οργανωμένες με κέντρο το κέντρο της καρδιάς μας, ανάμεσα στις ομοπλάτες. Καθαρτήριες διαδικασίες πραγματοποιούνται εντός των καναλιών μας. Κάθε τι που εμποδίζει την πνευματική διεύρυνση μέσα στις ενέργειες του Αναστάντος Χριστού και μέσα στις ενέργειες όλων των ομήλων της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας αποβάλλεται πέρα μακριά. Στις καθαρτήριες δεξαμενές και καθαρτήριες μοβ θάλασσες, έξω τον πλανήτη, όπως ο Θείος Νόμος ορίζει. Στον απελευθερωθέντα χώρο, εισέρχονται και εγκαθίστανται πάλευκες, αέρινες, αναστάσιμες ενέργειες. Οι ιερές ενέργειες μέσα μας αγκαλιάζουν το περιεχόμενο όλων των φορέων μας. Ενδυναμωμένοι, ανερχόμαστε στην κεραία μας, εκεί ψηλά. Εστιάζουμε το φως της ψυχής μας στα βάθη μας και γινόμαστε παρατηρητές του εαυτού μας. Παρατηρούμε τους φορείς της προσωπικότητάς μας. Με τη θέληση του νου μας, ρίχνουμε το φως της ψυχής πάνω στις ομίχλες της πλάνης και της θυμαπάτης μας. Οι κατώτερες ακτινικές μας ποιότητες, οι πλάνες τους, οι θυμαπάτες τους, θα μπώνουν το εσωτερικό μας φως. Αναζητούμε τις ιδιότητες εκείνες που βρίσκονται σε αντίθεση με τις ιδιότητες της ψυχής μας. Τις αναζητούμε για να τις μετουσιώσουμε με τη δύναμη της Αναστάσεως, να τις μετατρέψουμε σε ανώτερες ποιότητες. Επιλέγουμε να εργαστούμε πάνω στον ιδεών την προσκόλληση και του φανατισμού. Τον αναζητούμε μέσα στο νοητικό μας φορέα. Ο φανατισμός αποκαλύπτεται στις σκέψεις μας. Τον αναζητούμε μέσα στο αστρικό
σαν δικό μας φορέα. Ο φανατισμός αποκαλύπτεται στα συναισθήματά μας. Ο φανατισμός αποκαλύπτεται στις αισθήσεις μας. Τον αναζητούμε μέσα στο θεραπευτικό φορέα μας. Ο φανατισμός αποκαλύπτεται στις συνήθειές μας. Καθώς η ποιότητα του φανατισμού αποκαλύπτεται, το καταγράφουμε. Παρατηρούμε. Αναγνωρίζουμε τους τρόπους με τους οποίους ο φανατισμός ενεργεί και επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή και όλες μας τις σχέσεις. Αναγνωρίζουμε το χώρο που καταλαμβάνει εντός μας. Πώς βρίσκει δρόμο έκφραση στη ζωή μας. Κατανοούμε τη δράση του, τις συνέπειές του. Δεν θέλουμε τον ιδεών η προσκόλληση να μας κάνει φανατικούς, συγκρουσιακούς, εγωιστές και μυσαλόδοξους. Συνειδητά επικαλούμαστε την ιόχρου καθαρτήρια ενέργεια, τη δύναμη της ψυχής μας και τη δύναμη της Αναστάσεως. Συνειδητά, εργαζόμαστε με τις ιερές αυτές ενέργειες για να επενεργήσουν μέσα στην προβληματική ενέργεια του φανατισμού. Με κάθε εισπνοή μας, η MOVE ενέργεια ρέει μέσα στα ατομικά μας κανάλια. Την οραματιζόμαστε να κόβει μέσα μας και γύρω μας κάθε λόρο, κάθε τι που τροφοδοτεί τον φανατισμό. Ο απατηλός κόσμος του φανατισμού αποζωτικοποιείται. Είμαστε εν Χριστώ, ήρεμοι, ευθυτενείς, τα μάτια απαλά κλειστά, το σαγόνι παράλληλα με το έδαφος. Εκφωνούμε. Οδήγησέ μας, ο Κύριε της ψυχής μας, από το σκοτάδι στο φως, από το απατηλό στο πραγματικό, από το θάνατο στην αθανασία. Με μια πράξη θέλησης αποσύρουμε τον φανατισμό από το ατομικό μας κανάλι και από όλα τα σώματά μας και τον τοποθετούμε πάνω σε χρυσό δίσκο. Στέλνουμε τον χρυσό δίσκο με την προβληματική ποιότητα στην καρδιά του ήλιου. Εκεί συνεχίζονται οι καθαρτήριες διαδικασίες και η θυμαπάτη διαλύεται, διασκορπίζεται για πάντα. Ευχαριστούμε, τιμούμε, δοξολογούμε τις ιερές δυνάμεις για το θείο καθαρτήριο έργο τους εντός μας από τη θυμαπάτη. Γαλήνοι, μπαίνουμε στην καρδιά της σιωπής, στο ιερό σημείο της καρδιάς μας. Καθαρές οι ομόχοντρες σφαίρες των φορέων μας από τη θυμαπάτη. Καθαρό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του ατομικού μας καναλιού από τη θυμαπάτη. Τα ατομικά μας κανάλια είναι έτοιμα, καθαρά. Οργανώνουμε το τρίγωνο μας για την πλανητική υπηρεσία τριγώνων. Συγκρατούμε το νου μας σταθερά στο φως των ιερών δυνάμεων.
Κάθε ατομικό κανάλι συνδέεται εσωτερικά με τα άλλα δύο μέλη του κάθε τριγώνου. Οραματιζόμαστε το κανάλι του τριγώνου μας σαν ένα εθερικό, διάφανο κύλινδρο γύρω από τα τρία ατομικά κανάλια. Το κανάλι του τριγώνου μας είναι μέσα στο κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας, μέσα στις ιερές ενέργειες της Αναστάσεως. Τα τυχώματά του πολύ ψηλά και πολύ βαθιά. Η χρυσή κεραία του τριγώνου μας θα είναι πολύ ψηλά και αγκυροβολεί στην καρδιά του ήλιου, εκεί, στον ιερό βορρά. Η χρυσή κεραία του τριγώνου μας συνεχίζει σαν χρυσός άξονας και σαν χρυσές ρίζες μέχρι πολύ βαθιά, στον ιερό νότο. Οι χρυσές ρίζες του τριγώνου μας αγκυροβολούν μέσα στο δίκτυο ριζών της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Δυναμώνουμε την καρδιά του τριγώνου μας με τις καρδιές μας. Οι σφαίρες στο φορέα του τριγώνου μας, ομόκεντρες, οργανωμένες με κέντρο το κέντρο της καρδιάς του τριγώνου μας. Παρατηρούμε μέσα στην ενέργεια του τριγώνου μας. Υπάρχει το ρεύμα της υπερηφάνειας. Υπάρχει μυσαλλοδοξία, προσχόληση σε ιδέες, οργή που οδηγεί σε σύγκρουση. Συνειδητά επικαλούμαστε την ιόχρου καθαρτήρια ενέργεια, τη δύναμη της ψυχής μας και τη δύναμη της Αναστάσεως. Συνειδητά συνεργαζόμαστε με τις ιερές αυτές ενέργειες για να επενεργήσουν μέσα στην προβληματική ενέργεια του φανατισμού. Με κάθε εισπνοή μας, η MOV ενέργεια ρέει μέσα στο κανάλι του τριγώνου μας. Την οραματιζόμαστε να κόβει μέσα και γύρω το τρίγωνό μας κάθε λόρο, κάθε τι που τροφοδοτεί τον φανατισμό. Ο απατηλός κόσμος του φανατισμού εξασθενεί στο τρίγωνό μας. Είμαστε εν Χριστώ, ήρεμοι, ευθυτενείς, τα μάτια απαλά κλειστά, το σαγόνι παράλληλα με το έδαφος. Με μια πράξη θέλησης αποσύρουμε τον φανατισμό από το κανάλι του τριγώνου μας, από όλα τα σώματά του και το τοποθετούμε πάνω σε χρυσό δίσκο. Στέλνουμε τον χρυσό δίσκο με την προβληματική ποιότητα στην καρδιά του ήλιου. Εκεί συνεχίζονται οι καθαρτήριες διαδικασίες και η θυμαπάτη διαλύεται, διασκορπίζεται για πάντα. Ευχαριστούμε, τιμούμε, δοξολογούμε τις ιερές δυνάμεις για το θείο καθαρτήριο έργο τους εντός του τριγώνου μας από τη θυμαπάτη. Οι καθαρτήριες διαδικασίες συνεχίζονται εντός του τριγώνου μας. Κάθε τι που εμποδίζει την πνευματική διεύρυνση μέσα στις ενέργειες του Αναστάντος Χριστού και μέσα στις ενέργειες όλων των ομήλων της πνευματικής πνευματικής ιεραρχίας αποβάλλεται πέρα μακριά. Στις καθαρτήριες δεξαμενές και καθαρτήριες μόβ θάλασσες έξω από τον πλανήτη, όπως ο Θείος νόμος ορίζει. Στον απελευθερωθέντα χώρο εισέρχονται και καθίστανται πάλευχες, αέρινες, αναστάσιμες ενέργειες. Οι ιερές ενέργειες μέσα μας αγκαλιάζουν το περιεχόμενο ολόκληρο του τριγώνου μας.
με καθαρό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του καναλιού του τριγώνου μας. Όλοι μαζί γαλήνια μπαίνουμε στην καρδιά της σιωπής του τριγώνου μας. Η οντότητα του τριγώνου μας είναι οργανωμένη μέσα στις ιερές ενέργειες της Αναστάσεως, μέσα στις ιερές ενέργειες του ήλιου και των ιερών πηγών του, τις ιερές πηγές της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Οραματιζόμαστε τη θεία δρόσα πραγματικότητα των ιεραρχικών πλανητικών δικτύων, των διδασκάλων της αγάπης σοφίας. Αναγνωρίζουμε το εθερικό, ζωντανό, ακτινοβόλο δίκτυό τους. Το βλέπουμε, το νιώθουμε, το επιβεβαιώνουμε. Είμαστε μια συλλογικότητα ψυχών. Αισθανόμαστε τις ψυχές, τα μέλη της συλλογικότητας. Με τον κραδασμό της ψυχής μας καταγράφουμε τη δόμηση, τις ροές και τον κραδασμό των δικτύων. Η δύναμη της Αναστάσεως πολλαπλασιάζεται μέσα στην πνευματική, πλανητική ιεραρχία των διδασκάλων και ανοίγονται απεριόριστες δυνατότητες μες στην ανθρωπότητα για την αντιμετώπιση του φανατισμού και της σύγκρουσης. Καταθέτουμε τη θέλησή μας και την ενέργειά μας προς το σκοπό αυτό. Γινόμαστε μέρος της πλανητικής υπηρεσίας τριγώνων για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας θυμαπάτης. Κάθε διδάσκαλος, από την ιερή πηγή του, στην καρδιά του ήλιου, κυκλοφορεί τις ενέργειες του ομίλου του μέσα στα πλανητικά δίκτυα τριγώνων της γης μας. Είμαστε μέρος τους. Είναι γεγονός. Είναι ιερό γεγονός. Επιλέγουμε να ευθερογραμμιστούμε επάνω στη συλλογικότητα των δικτύων του άστραμ της έκτης ακτίνας του Ιεράρχη Δασκάλου Ιησού. Συνειδητά εντάσσουμε το τρίγωνό μας μέσα στα δίκτυά του. Εντοπίζουμε τις ανώτερες ακτινικές ποιότητες που ρέουν μέσα στα δίκτυά του. Η ενότητα, η αποδοχή, ο σεβασμός, η πίστη και η αγάπη. Δυναμικά, ξεκάθαρα, ακτινοβολούν στο δίκτυο του διδασκάλου. Ανταποκρινόμαστε σε αυτές. Τις παρατηρούμε στους κόβους που υπάρχουν ανάμεσα στα δίκτυα, στις ροές, στις διαδρομές που οι ροές παίρνουν. Επικαλούμαστε δυναμικά, ξεκάθαρα, την ενότητα, την αποδοχή, τον σεβασμό, την πίστη και την αγάπη από το πλανητικό δίκτυο του άσραμ του διδασκάλου Ιησού. Στο δίκτυο της πλανητικής υπηρεσίας τριγώνων για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας θυμαπάτης. Το δίκτυο τριγώνων μας παραλαμβάνει. Παρατηρούμε. Το τρίγωνό μας απορροφά τις ανώτερες ποιότητες. Οι ακτινοβόλες ενέργειες της ενότητας, της αποδοχής, του σεβασμού, της πίστης και της αγάπης διεισδύουν και διαποτίζουν το τρίγωνό μας. Εισέρχονται στη δομή του, στους φορείς του, στα σώματά του. Γίνονται μέρος των ροών του. Αναγνωρίζουμε την ακτινοβόλα επίδρασή τους. Με σεβασμό και αφιέρωση, στο απελευθερωτικό έργο εκφωνούμε. Όλοι μαζί
«Ω δάσκαλε, με το φως διαλύουμε το σκοτάδι, με το πραγματικό διαλύουμε το απατηλό, με την αθανασία διαλύουμε τον θάνατο». Παραλάβαμε συλλογικά. Στο τρίγωνό μας έλαμψαν οι ανώτερες πνευματικές ποιότητες στη θέση των κατώτερων. Παραλαμβάνουμε και ατομικά. Από τρίγωνό μας οι ακτινοβόλες ενέργειες της ενότητας, της αποδοχής, του σεβασμού, της πίστης και της αγάπης διεισδύουν και διαποτίζουν τα ατομικά μας κανάλια. Το ατομικό μας κανάλι υποδέχεται και ενσωματώνει τις ιερές ποιότητες. Οι ακτινοβόλες αυτές ανώτερες ποιότητες μειούν, αναβαθμίζουν την ουσία των φορέων μας, ταυτίζουν την ύλη μας με το ιερό, τη μετωσιών. Μέσα στο ατομικό μας κανάλι, οι δυνάμεις της Αναστάσεως και οι δυνάμεις της αποσίωσης της έκτης ακτίνας εργάζονται με τα ένστικτά μας. Τα εκπαιδεύουν στις ανώτερες ποιότητες. Ανοιγόμαστε στο φως. Ανταποκρινόμαστε στη νέα ιερή πραγματικότητα. «Ω Κύριε της ζωής και της αγάπης, άγγιξε πάλι την καρδιά μας με αγάπη, για να μπορούμε κι εμείς να αγαπάμε και να δίνουμε». Έτσι ανοίγει ο δρόμος της καθαρτήριας απελευθέρωσης ολόκληρης ανθρωπότητας. Το δίκτυο τριγώνων, το τρίγωνό μας και τα ατομικά μας κανάλια, η συλλογική και ατομική μας φορείς, η ύλη των φορέων μας. Όλα ποτισμένα με την αναστάσιμη αρχική ενέργεια και τις ανώτερες ακτινικές ποιότητες της έκτης ακτίνας. Συμμετέχουν στην ανθρωπότητα ως αγωγή για το πέρασμα των καθαρτηρίων και αναστάσιμων ενεργειών και ανωτέρων ψυχικών και πνευματικών ποιοτήτων μέσα στους φορείς της. Έτσι η ανθρωπότητα εξοικειώνεται με την εισρωή του ήρωα φωτός και των ανωτέρων ποιοτήτων. Έτσι ανατείνει από την κατώτερη κατάσταση ύπαρξης και συνείδησης προς την ανώτερη. Έτσι το τέλος του πόνου έρχεται. Οι ακτινοβόλες ενέργειες της ενότητας, της αποδοχής, του σεβασμού, της πίστης και της αγάπης διεισδύουν και διαποτίζουν την ανθρωπότητα. Εισέρχονται στη δομή της, στους φορείς της, στα σώματά της. Γίνονται μέρος των ροών της. Αναγνωρίζουμε την ακτινοβόλη επίδρασή τους. Η ανθρωπότητα της απορροφά. Η ανθρωπότητα θα της ενσωματώσει μέσα από μια βαθιά διαδικασία θρέψης της καρδιάς της, του νου της και του σώματός της. Επιδρούν μαθητές και δόκιμους μαθητές της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Στους διανοούμενους, στην κομμανασική ανθρωπότητα, στη μάζα της ανθρωπότητας, επιβεβαιώνουμε και εκφωνούμε. Με το φως το σκοτάδι διαλύεται, με το πραγματικό το απατηλό διαλύεται, με την αθανασία ο θάνατος διαλύεται. Ευχαριστούμε, τιμούμε, δοξολογούμε τις θείες δυνάμεις. Γνωρίζοντας την αλήθεια, με θέληση για τη σωτηρία, με αγάπη για να προωθεί το έργο, γινόμαστε ενεργή βοήθεια. Εν σιωπή παραμένουμε, φωτεινοί, ακτινοβόλοι, εντός μας, η θρέψη της καρδιάς μας, του νου μας, του σώματός μας,
συνεχίζεται. Η ιεροποίηση κάθε ζωής στη γη μας πραγματοποιείται.